Γράφει τώρα. Έτσι. Εδώ είμαστε, Τάπος, Σαντορίνη, Πόλο Νάγκετς, Λίκη Σαντορίνης. Θα γίνει χαμός, ένα φοβερό μάτς αυτή τη στιγμή αναμένουμε. Έτσι, μπράβο. Με Βαλάντι, Σταύρο, Σοκράτη και Γιάννη. Στο πειρατικό, φύγαμε. Καλή αρχή. Πρώτη μπάλα για τον Καφούρο, για τους λίγους. Η κερκίδα έχει ξεκινήσει δυναμικά. Μπάλα περνάει στη ρακέτα, γρήγορο λάθος για τους λίγους, δεν ξεκινάνε σωστά. Βρίσκουν ευκαιρία για συνδυασμό η Πόλο. Ένα ελεύθερο σούτο από τη γωνία, άστοχο. Και μια σετ επίθεση τώρα που την βλέπουμε για τους Πόλο. Συγγνώμη για τους λίγους. Αναγνώριση της άμυνας. Ένα σούτο από το ΔΕΒΕ από μέσα απόσταση. Αστόχο. Και σειρά τον Πόλο για επίθεση. Και ήρθε η ώρα να γυρίσει και η κάμερα φυσικά. Το πρώτο τρίποντο του αγώνα είναι άστοχο. Από το Σαββόπουλο. Παιδιά, λίγο υπομονή μέχρι να μάθουμε να γυρίζουμε την κάμερα. Ευχαριστώ. Θα βοηθάει και ο Σταύρος να δούμε τα ονόματα γιατί δεν τους έχω καλά. Επίθεση για τους Πόλο. Ρούσος. Γιωργακούδης με το 4. Είναι άστοχος. Προσπάθεια φυνδιασμού για τους λίγους τώρα. Καφούρος 33, Δεβές 11, κάτω από τη ρακέτα. Άστοχος πάλι Δεβές. Παράθυρα που συνήθως τα σκοράρει. Σαββόπουλος. Δυνατά Σταυρό, να ακούμε. Εξαιρετική ενέργεια. Δυστυχώς η μπάλα μας δεν κατέληξε στο καλάθι. Έχουν περάσει 2 λεπτά και είμαστε ακόμα στο 0-0. Καφούρος. Κατεβάζει μπάλα. Αποστόλου. Έχουμε ένα ελεύθερο σούτ από τη γωνία με ταμπλό. Θα έλεγα περίεργο σούτ. Όμως είναι εύστοχο για τον Λόντο και έχουμε το 3-0 πρώτο καλάθι. Λόντος. Λόντο, σωστά, ε. Δεν θέλει να κάνει δήλωση ο κύριος Βαλάντης. Α, έχουμε. Εδώ πέρα τώρα ο Ρούσος προσπαθεί να απειλήσει. Κουβαλάει πάρα πολύ την μπάλα. Δύσκολη ενέργεια τώρα για τους Πόλο. Έχουμε airball, rebound και προσπάθεια φυνδιασμού. Για τους λίγους που σταματάει. Σετ επίθεση με τον Καφούρο. Ο Λόντος. Έπαιξε ένα pick and roll. Μακρινή πάσα. Προσπάθεια να βρουν ελεύθερο σουτ. Η Λίκη ωραία, πολύ καλή άμυνα για τους Πόλο. Όμως το τρίπο του βέβαια είναι εύστοχο. Και έχουμε 6-0. Έχουν περάσει ήδη 3 λεπτά. Ανεβάζει ο Ρούσος την μπάλα. Κρατάει πολύ την μπάλα πάλι. Βρίσκει ωραία πάσα στο post. Ξανά Ρούσος. Απειλή από μακριά, άστοχος. Πάλι εφηδιασμός. Είναι εμφανής η προσπάθεια των λίγων να τρέξουν, να τελειώσουν νωρίς το παιχνίδι. Και Αποστόλου ένα καλάθι, 8-0. Να ακούω σχολιασμό παρακαλώ εδώ από την κερκίδα. Ωραίο παιχνίδι. Πρέπει μόνο να βάλουμε σχολιά την άμυνα. Η Πόλο γιατί είναι λίγο δύσκολο εδώ. Άμα ξεφύγουν από νωρίς. Ο πρόεδρος πρέπει να μπει για να ζεσταθεί το παιχνίδι σίγουρα. Άλλη μια άστοιχη προσπάθεια. Ίσως χρειάζεται να γυρίσουν λίγο περισσότερο την μπάλα στην επίθεση του Πόλο. Να βρουν καλύτερα σουτ. Καφούρος σε ένα drive. Ωραία γυρνάει μπάλα. Ελεύθερο σουτ το Λόντο. Άστοχο. Rebound. Και έχουμε πάλι εδώ πέρα το Ρούσο. Πάλι κάνει πολλές τρίπλες, κάνει δύσκολο το παιχνίδι. Βάλα μας. Θα χαθεί. Και θα φτάσει στο Μουσέα, ο οποίος θα κάνει μια λάθος πάσα. Time out. Θα πούμε σε λίγο. Μετά το πρώτο time out είμαστε πίσω 8-0 το σκορ.
έχουν περάσει 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Η Πόλο είναι άποντη. Οι Λύκοι έχουν μπει πολύ δυνατά. Θέλω να τελειώσει το μάτς από νωρίς. Να μην μπουν σε περιπέτειες. Παρόλο που βλέπω ότι έχουν κατέβει μόνο 6 άτομα με τον πρόεδρο αρχηγό και προπονητή στον πάγκο. Τον μεγάλο, το φοβερό, το δικό μας τον άνθρωπο. Τον Κιμικέλη. Λοιπόν, επίθεση έχουμε για τους Πόλο. Πάλι ο Ρούσος. Έχει αναλάβει να κατεβάζει την μπάλα. Διαρκώς πιέζουν στο Ρούσο του Πόλο. Εδώ ακούμε το πλήθος να παραλύει. Η μπάλα είναι μέσα στη ρακέτα. Για να δούμε εδώ, προσπαθούν να απολύσουν από κοντά. Η Πόλο σαν να παίξαν λίγο πιο ορθολογικά εδώ πέρα και έχουμε δύο βολές. Για τον, ποιος είναι το 0, ρε παιδιά, ο Σταύρος. Ο Άρης. Ο Αντιμισάρης. Να, έχουμε σχολιάσουμε παρακαλώ. Βαλάκι. Περιμένουμε να τη βάλει και τις δύο δηλαδή. Μία σίγουρα. Για να δούμε, μπορεί να παίξουμε και στοίχημα αν θέλετε. Είναι 22 το παιδί. Εξαιρετικός προβλέψεις ο κύριος Βαλάντης. 8-1, έχουμε γκολ. Δεν μπερδεύεις παραπάνω. Έχουμε δεύτερη βολή. Είναι άστοχη. Μία στις δύο νομίζω ήταν η πρόβλεψη. Καταπληκτικός πήγε ταμείο. Θα πληρωθεί ο Βαλάντης. 8-1 το σκορ. Για να δω, πιάνουμε. Δεν πιάνουμε δυστυχώς τον πίνακα, να σας δείξω το σκορ και έχουμε κατεβάσει την μπάλα τώρα η Λύκη με τον Λόντο. Παιδιά, στο τέλος του παιχνιδιού θα έχω μάθει τα επίθετά σας όλους. Λόντος. Βασανιστικά κρατάει την μπάλα, τη δίνει στον Καφούρο. Έχουμε δώσει επιθετικό φάουλ, άμα είναι καλά. Επιθετικό φάουλ, μπάλα στους Λύκους. Όχι, στους Πόλους, συγγνώμη. Θα δώσω ρωσούς και να κατεβάζει την μπάλα. Για να δούμε άμα οι Πόλο μπορούν εδώ πέρα να προσφέρουν λίγο σκορ στο παιχνίδι και να μπουν ξανά μέσα στο μάτς. Γυρνάει πολύ ωραία η μπάλα. Έχουμε μια πολύ ωραία προσποίηση και ένα κόψιμο από πίσω για τον Καφούρο χωρίς φαουλ. Καθαρό δίνουν οι διαιτητές. Εδώ μεταξύ ο Σαββόπουλος διαμαρτύρεται. Ήθελε φαουλ που δεν το έδωσε. Έχουμε δύο φαουλ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Τα έχουν κάνει και τα δύο οι Λύκοι. Πάλι μια προσπάθεια ευνηδιασμού για τους Λύκους. Εξαιρετικό drive και τελειώνει τη φάση ο Μιτσέας. Ασίστ για το ΔΕΒΕ. Πόλο, ενώ το παιχνίδι είναι στο 11. Οι Πόλο αδυνατούν να βρουν πάσες εύκολες. Ήταν ένα ωραίο σου το οποίο όμως δεν μπήκε. Καφούρο. Πάλι προσπαθούν να τρέξουν οι Λύκοι. Αντίθετα, οι Πόλο παίζουν μια πολύ σφιχτή άμυνα. Δίνουν πολλά ελεύθερα στους. Ο Καφούρος είχε αρκετό χρόνο να σουτάρει ελεύθερα. Δέκα ένα το σκορ, 4-18 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μιτσέας. Ο Λόντος. Μια πάσα ψηλά για τον Καφούρο. Προσπαθεί με ένα drive, ανοίγει. Θα γίνει λάθος όμως. Τελικά η μπάλα παραμένει στους Λύκους. Μένει λίγος χρόνος, 2 δευτερόλεπτα. Ο Καφούρος απειλεί. Είναι άστοχος. Κατεβαίνουν τώρα οι Πόλο. Προσπαθούν να βρουν να προετοίμασουν στους Λύκους. Μια ωραία πάσα. Ντεμισάρης. Σούτ από μέσα απόσταση μέσα. 13. Ένα καλάθι και μία βολή για τους Πόλο μέχρι στιγμής. Καφούρος. Προσπαθούν να βγάλουν κάποιο σύστημα εδώ. Βλέπουμε να κάνουν μία προφόρτωση. Δεξιά η μπάλα για τον Λόντο. Αλλά βγαίνει ο Γαβαλάς, λέει πως η μπάλα είναι για τους Λύκους. Και πρώτη αλλαγή του παιχνιδιού. Θα μπει μέσα ο Μελιχούρτης. Ο Μελιχούρτης θα μπει στη θέση του Αντιμισάρη. Αλφα. Ανδρέας Αντιμισάρης. Α, ο Καφούρος βρήκε ελεύθερο στο γωνία, το προτίμησε. Η μπάλα μας βγήκε έξω. Μόνο με τους coming soon τα βάζετε αυτά, όλοι σας. Μας έχετε βάλει στο μάτι και είστε όλοι εύστοχοι. Πολύ καλή ενέργεια για τον Σαββόπουλο, η μπάλα όμως δεν μπαίνει στο καλάθι. Δεν δε χάνει, μαχητική εδώ η Πόλο, προσπαθούν να βάλουν την μπάλα, δεν τους κάνει το χατήρι.
άλλη μια ενέργεια εδώ που μπάλα ήταν, δεν κατέληξε μέσα στο καλάθι, οπότε παραμένει το σκορ 13, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου περίοδου. Λόδος. Μητσέας. Στην κορυφή πάλι μπάλα. Καφούρος. Drive. Ο Καβαλάς λέει πως η μπάλα είναι για τους Πόλο και έχουν ευκαιρία εδώ να πλησιάσουν το σκορ κι άλλο. Οι λίγοι πήγαν πολύ δυνατά, κάνανε ένα πολύ γλυκό σερί. Παρ' όλα αυτά εδώ σιγά σιγά με υπομονή ροκανίζουν τη διαφορά οι Πόλο. Για να δούμε αν καταφέρουν να σκοράρουν εδώ και έρθουν πιο κοντά. Ναός Σαββόπουλος δεν δίνει και αυτό την μπάλα, μας βρίσκει ένα ωραίο σούτ από μέσα απόσταση, είναι άστοχο. Τι είναι αυτό λέει ο Βαλάντης, ψάχνει να βρει τι είναι αυτό που το λένε αγάπη ίσως. Πολύ καλή παρέμβαση από το Μελιχούρδη και σώζει αυτή την άμυνα για τους Πόλο. Επόμενη αλλαγή, θα βγει ο Αντεμισάρης, ο Άρης. Καλά τα λέω, μπράβο. Και ποιος μπήκε παιδιά, μπήκε ο Κουμιτσέλης. Κουμιτσέλης. Ο Λόντος θα πάρει μια προσπάθεια μόνος του, άστοχος. Έριξαν ρυθμό πολύ εδώ πέρα οι Λύκοι. Οι Πόλο δεν το εκμεταλλεύονται, κάνουν λάθη, άλλο ένα λάθος. Λόντος θα πάρει αυτό το εύκολο καλάθι και 12-13. Στους 9 η διαφορά, έχουμε 2 λεπτά. Ρούσος κατεβάζει εδώ την μπάλα. Πρεσάρουν οι Λύκοι ψηλά, αυτό δημιουργεί λίγο πρόβλημα στους Πόλο να οργανώσουν σωστά το παιχνίδι τους. Παίρνουν λίγο βιασμένες επιθέσεις, αλλά εδώ Σαββόπουλος, τέρας της ψυχραιμίας, θα σκοράρει ένα καταπληκτικό τρίποντο, 12-6 το σκορ. Είναι τρίποντο, τι το δώσαν, τρίποντο. Ακόμα είναι 12-3 η γραμματεία. Time out, θα τα πούμε σε λίγο. Ένα και 54 για την πρώτη περίοδο. 12-6 το σκορ, είμαστε στο double score για τους λίγους. Φωνές ακούγονται στο γήπεδο. Για μαρτυρίες από την κερκίδα. Και η μπάλα για τους λίγους. Με τον Καφούρο. Λόντος, Καφούρος γυρίζουν εδώ μπάλα. Το κεφάλι, μπάλα Λόντος, προσπαθεί να απειλήσει με ένα drive, γυρίζει. Γυρίζει στη γωνία, αλλά κόπηκε μπάλα από τον Μελιχούρτη, ο οποίος έχει κόψει δύο πάσεις μέχρι στιγμής. Συνεισφέρει πολύ στην αμυνά του, με deflection, δεβέσει για τρεις. Ο Γαβαλάς λέει πως η μπάλα είναι για τους Πόλο. 1-33. Τον Πόλο κατεβαίνουν εδώ με τον Σαββόπουλο. Μπήκε και ο μέγας αρχηγός ο Μπαρμπαλιάς, ο οποίος ζητάει την μπάλα, θέλει να κάνει παιχνίδι. Ήρθε καιρός οι Πόλο εδώ να παίξουν ζεστό, ωραίο μπάσκετ. Να, μια πολύ ωραία ενέργεια. Όμως, για να δούμε, η μπάλα είναι... Δεν καταλήγει τελικά στο καλάθι. Ξανά η μπάλα κάτω από τη ρακέτα, προσπαθούν να πιέσουν. Οι Πόλο παίρνουν ένα φαουλ. Αυτές οι τέσσερις προσπάθειες στα τέσσερα σούτ κάτω από τη ρακέτα που κανένα δεν μπήκε, κατέληξε στο καλάθι. Κερδίθηκε όμως φαουλ. Βγάζουν δύναμη και ένταση εδώ οι Πόλο. Δεν θέλουν να κάνουν εύκολη τη ζωή των Λύκων, είναι εύκολο παιχνίδι. Για να δούμε το νούμερο 4, ο Γιωργακούδης. Βαλάντη, έχεις πρόβλεψη για τις βολές? 0 στις 2 παρακαλώ, η πρώτη βολή για τον Γιωργακούδη μέσα. Κουβά, κουβά με τη μία, κουβά με τη μία. Ο Βαλάντης πήγε ταμείο πριν εδώ. Ο Γιωργακούδης, εξαιρετική πρώτη βολή, εξαιρετική η δεύτερη. Κλατσοτά και τα δύο, όχι κουβά, απλώς πήγες Βαλάντη. Δυνατός. Εξαιρετικές βολές και δύο. Στο 12-8 χτυπάει το κινητό με το μεταξύ, δεν το σηκώσω να ξέρετε. Τα κάνουμε όλα για αυτό το πρωταθληματάκι. Ελεύθερο σουτ, δεν θα... Οι Πόλο εκβιάζουν πολύ το ελεύθερο σουτ των Λύκων, το αφήνουν, το επιτρέπουν. Οι Λύκοι δεν έχουν στοχής μέχρι στιγμής. Το 18, ένα λεπτό πριν το τέλος, 57 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα. Η μπάλα για τους Λύκους. Η επαναφορά, δεβές από το... Από την κεφάλι για τον Οικονόμου. Αποστόλου, συγγνώμη. Ένα τρίποντο άστοχο, δεβές το θετικό rebound. Φάουλ.
φάουλ. Σύμφωνοι διαιτές και δύο το σφυρίξαν μαζί. Φάουλ από το Σαββόπουλο νομίζω, αν ήταν καλά. Ο Μπαρμπαλιάς έκανε φάουλ. Τι θέλει και κάτω ο Μπαρμπαλιάς. Τι είπες, Βαλάντη. Έχει το τουάζλο ο Μπαρμπαλιάς. Έχει, θα θέλαμε να μπορούσαμε να κάνουμε zoom το πατώ μας, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να δει εδώ το τηλεοπτικό κοινό, το φοβερό να δουλειάζει τον Γιώργο Μπαρμπαλιά. Εν τω μεταξύ, αστοχή στην πρώτη βολή ο Τεβές. Έχει μια δεύτερη βολή, συγκεντρώνεται. Σουτάρει άστοχη, δεύτερη. Η Λίκη δεν φαίνεται να μπορούν να τελειώσουν το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η Πόλο μοιράζουν μπάλες. Κακός εδώ πέρα, είναι εύκολα λάθη αυτά. Η κερκίδα κάνει την πορεία για να στοχίσουν οι Λίκη. Σουτ και σουτ ακούγονται και πιάνουν όλα τα μαγικά μέχρι στιγμής. Η Πόλο είναι κοντά στο παιχνίδι. Ο Μπαρμπαλιάς κατεβάζει εξαιρετικά τον μπάλα. Πρέπει να γυρίσει και η κάμερα, παιδιά. Δώστε στον Μπαρμπαλιά, ζητάει η κερκίδα. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ πέρα. Έχουν συγκεντρώσει το παιχνίδι του στη ρακέτα. Η Πόλο παίζουν δυνατά, δυναμικά. Μία στις δύο πρόβλεψη ξεκίνησε ήδη. Τα παιδιά τσακώνονται το πίσω. Ποιος... Από πού ήρθε πρώτα, από το Γιάννη. Ο Γιάννης λέει μία στις δύο. Ο Κιμικέλης. Όχι, δεν είναι ο Κιμικέλης αυτό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Το άλλο χαρτάκι, ο Κούμιτζέλης είναι. Πρώτη άστιγη βολή. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη περίοδου. Δεύτερη βολή για τους Πόλο, Κουμιτσέλης. Άστοχη και αυτή όμως. Και έδωσε ο Γαβαλάς ότι πέρασε μέσα πριν την ώρα του κάποιος παίξει τον Πόλο, οπότε την μπάλα είναι για τους Λύκους. Μια ολόκληρη επίθεση, 20 δευτερόλεπτα για να δούμε τι θα γίνει. 12-8 το παιχνίδι. Ο Μπαρμπαλιάς παίζει μια καταπληκτική άμυνα πάνω στο Λόντο. Πάω από το Σαββόπουλο. Πήγε επιθετικά. Πολύ καλή οδηγία εδώ για να παίξουν πιεστικά, να πιέσουν. Είχαν και φάουλ να δώσουν. Πόλο. 11 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους Λύκους. Μία επίθεση. Θα προσπαθήσουν να διευρύνουν τη διαφορά τους. Είναι 12-8. Ο Αποστόλου. Ελεύθερο σουτ για τον Μιτσέα, ο οποίος είχε φτωχίσει πριν. Άστοχος. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα. Δεβές για το rebound. Άστοχος πάλι ο Δεβές. Άστοχος και πάλι ο Δεβές, αλλά παίρνει το φάουλ. Ένα δευτερόλεπτο, 1 και 8 πριν τη λήξη. Εδώ μήπως να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, παιδί. Σοκράτης θέλει να πει μια πρόβλεψη για τις βολές που δεν βλέπει. 2 στις 2 λέει ο Σοκράτης. Ο Γιάννης λέει 1 στις 2. Για να δούμε ποιος θα πάει ταμί, ποιος θα πάει κουβά. Εύστοχη πρώτη. 1 στις 3 βολές για το ΔΕΒΕ μέχρι στιγμής. Τρέμει κατά δουλειά, έχει βάλει πολλά λεφτά. Έχει βάλει πολλά λεφτά, ε. Και όχι μόνο λεφτά. Και είναι 2 στις 2. Το ΔΕΒΕ για να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Λάθος, τραγικό λάθος. Επανάληψη φωνάζει η κερκίδα. Είναι γιατί την μπάλα βγήκε τελείως έξω. Μάλλον δεν χτύπησε στο παρκέ. Εντός παιδιάς. Ήταν επανάληψη η κερκίδα. Τέλος πάντων, για να δούμε 2 δευτερόλεπτα. Λόντος θα προσπαθήσουμε μια γρήγορη επίθεση. Δεβές είναι μόνος του. Ο Μπαρμπαλιάς ηρωική άμυνα. Πολύ άστοχο το σουτ. 14-8. Μπαίνουν δυναμικά οι Λύκοι στην πρώτη περίοδο. Δείχνει στο αφεντικό, θα τα πούμε σε λίγο. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη περίοδο. Ο Μπαρμπαλιάς, ο ένας και μοναδικός, έχει μπει και έχει γυρίσει το μάτς για τους Πόλο. Έχουν μειώσει τη διαφορά στους 6, 14-8. Θα πάρει και την μπάλα από το πλάι. Για σένα είπαμε, να το πιάσει λίγο Μπαρμπαλιάς. Α, τώρα πάνε το δείτε λίγο καλύτερα στο δεξί χέρι, ναι. Tribal είναι το τατουάζ. Τι είναι το? Το κλειδί του Σολ, μάλιστα. Μουσικά τατουάζ από μπασκετμπολίστες, παίκτες, πρόεδρους. Λοιπόν, πήγαμε, ξεκινάει η δεύτερη περίοδο. Ο Ντενισάρης, ε! Μπάρμπι! Ωραία γύρισα την μπάλα του Πόλο. Για να δούμε τώρα εδώ ο Κιμικέλης. Όχι, ήταν ο Κιμικέλης, ο Κουμιτζέλης, όλο τον μπερδεύω. Δυστυχώς όμως χάσαν την μπάλα του Πόλο. Ευτυχώς για τους Λύκους βρήκαν ευκαιρία να τρέξουν, να γυρίσουν την μπάλα. Αυτά στο ΔΕΒΕ προσπαθούν να περάσουν μπάλα στη ρακέτα και δεν τα καταφέρνουν. Αποστόλου, Λόντος. Καταπληκτική κίνηση, δεν εμποδίω όμως. Φάουλ από το Καβαλά. Φάουλ που δίνει στο Κουμιτζέλη. Στρατής λέει, αλήθεια είναι Στάθης. Στάθης είναι ο Κουμιτζέλης. Ναι, Στάθης. Στάθης, το ξέρεις. Αντώνης πρέπει να είναι λέγερ κίδα. Παραπληνητικές εμφανίσεις στον παιχνό φυσικά. Λόντος νομίζω πάταγε, παρόλα αυτά δεν μπήκε η μπάλα. Ο
Μουτζέλης έδωσε την μπάλα στον Μπαρμπαλιά. Μπαρμπαλιάς δίνει γρήγορα. Α, κάμερα, κάμερα, ναι. Στο Μελιχούρτη. Μπαρμπαλιάς. Αντεμισάρης. Του Μιτζέλης, μια ενέργεια άστοχη. Προσπάθεια εφνιδιασμού. Όχι. Βαλάει ο Καφούρος, στόλου. Να ο Καφούρος. Ο Μιτσέας, λάθος, πάσα. Οι Λύκοι δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν εύκολο σκοράρισμα τα τελευταία λεπτά. Καταπληκτικό καλάθι όμως εκτός χρόνου. Δυστυχώς θα πρέπει να μετρήσει αυτό μόνο και μόνο. Δείτε το διχτάκι πώς γύρισε μέσα. Καταπληκτικό καλάθι. Έχουμε αλλαγή. Έχουμε την επιστροφή του. Ποιος είναι το 4, πάμε ο Γεωργακούδης, ε, Γεωργακούδης. Επιστροφή του Γεωργακούδη. Αντεμισάρης. Οργανώνει μια επίθεση. Μπαρμπαλιάς, σε δύσκολη περιοχή για αυτόν. Εδώ μια πάσα που δεν πέρασε ποτέ. Κλέψαν οι Λύκοι, έκλεψε ο Καφούρος. Γρήγορη πάσα. Για να δούμε αυτό το drive foul, ξεκάθαρο εδώ, δεν έχουμε τίποτα, λέει ο διαιτής. Πάλι δεν πες, προσπαθεί κάτω τη ρακέτα και δίνει 3 έντοσο φάουλ ο Γαβαλάς. Ο Γαβαλάς μου φαίνεται μόνο αυτό σφυράει μέχρι στιγμή σήμερα. Ο ψηλός την βγάζει ξεκούραστα. Δεύτερο φάουλ για τους Πόλο. Παρακαλώ τα γέλια να έχετε και... Τι έγινε, σχολιάστε κάτι παρακαλώ. Κανένα σχόλιο από την κερκίδα, μόνο γέλια και γιούχες. Λοιπόν, Καφούρος. Drive. Πάσα για το Μιτσέα, από μέσα απόσταση. Το δοκάρι μπάλα δεν μπαίνει πάλι. Προσπάθεια για κόντρα, πήγε μόνος του και πήρε το φάουλ. Πολύ δυναμικός εδώ αντιμισάρης. Έπαιξε μόνος του με δύο παίκτες και κατάφερε να πάρει τις βολές. Έτσι με το δυναμικό παίξιμο αυτό που έχουν πόλο, έχουν καταφέρει και έχουν πάρει και τρεις φορές τις βολές. Έχουν βρει σκορ. Με επιθετικά rebound και με επιμονή. Για να δούμε. Παιδιά, υπάρχει πρόβλεψη για τις βολές. Μία-μία στη δύο για τον αντιμισάρι που είναι πρόβλεψη κερκίδας. Μηδέν στις δύο λέει ο Λάντης. Μάλιστα. Για να δούμε τη δεύτερη βολή. Πρώτα ανάστοχη. Άστοχη η δεύτερη βολή. Ο Καφούρος στο rebound. Μέχρι στιγμής πολύ ενεργό ρόλο μέσα στο παιχνίδι ο Καφούρος. Λόντος ρωτάει την μπάλα. Ότι μοιράζει. Τώρα δεν είναι για τον Καφούρο. Καφούρος ελεύθερο σουτ. Άστοχος και αυτός. Πολύ άστοχη η λύση. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα επιθετικό rebound. Με το Λόντο τώρα αυτή τη στιγμή. Πολύ χαμηλά το σκορ. Για πες μας Βαλάντη, τι βλέπεις το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Κλειστό μας. Κλειστό φαίνεται τα παιδιά του Μπόλου Νάκη θα πάνε καλά μαζί. Παίζουνε καλή άμυνα. Για να δούμε. Στο σκοράρισμα έχουν μείνει πίσω, ε. Ο Αποστόλου ένα σε την περιφέρεια. Καλάθι από τον Αποστόλου. Εξαιρετικό τρίποντο με ταμπλό. Και ξεγολάνε οι Λύκοι. Εδώ τώρα προσπαθούν οι Πόλο να οργανώσουν μια επίθεση. Κρίσιμο τη τη Βαλάντη. Α, ψηλό φύριξε εδώ πέρα. Έδωσε την μπάλα για τους Πόλο. Αντεμισάρης να κάνει την επαναφορά. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σαββόπουλο, δεν παίρνει πάσα. Μπάλα όμως. Αχ, μια ωραία κίνηση από τον Γεωργακούδη που δεν όμως δεν έφερε αποτέλεσμα. Πάλι ο Καφούρος προσπαθεί να βγάλει κόντρα. Μπαρμπαλιάς πιέζει φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ κάποιο φάουλ. Ο κύριος Γαβάλας δίνει φάουλ εδώ στον πρόεδρό του. Νομίζω ότι θα έχουμε πρόστιμα αργότερα. Λοιπόν, Καφούρος, Αποστόλου. Αποστόλου, Καφούρος πάλι. Τα έδευε, παίρνει την μπάλα. Παίζει με όλους, υπάρχει καθαρό φάουλ εδώ πέρα, δεν μπαίνει το καλάθι. Αντεμισάρης, κουνιέται το μεταξύ κάμερα. Πάλι πιέζει με την κατοχή η Λύκη. Προσπαθούν να... Σαββόπουλος για τρεις. Σαββόπουλος φαινόταν από την ώρα που σηκώθηκε ότι ήταν ζεστός. Ένα τρίποντο 17-11 κοντά στους 6 πόντους. Κοντά στους 6 πόντους η Πόλο. 6-34 για να λήξει και αυτή η περίοδο. Λόντος. Δεβές. Πάουλο ψηλός αρχίζει και σφυράει. Έβαλε τη σφίχα στο στρώμα η
στο στόμα και γίνεται ενεργό στο παιχνίδι. Επίσης, 5 φάουλ για τους πόλους, έχουμε βολές. Παίζουν πολύ δυνατά οι πόλους. Παίζουν δυνατή άμυνα. Άστοχη πρώτη βολή του ΔΕΒΕ. Χωρίς προβλέψεις για την κερκίδα. Βαρέθηκε να πηγαίνει κουβά. Δεύτερη λέει μέσα. Κι όμως θα μπορείς να πάει ταμεία με το παίζεις από πριν. Δεν το παίξεις, όχι. Αντεμισάρης, Ρούσος, ε, Ρούσος, καλά θυμάμαι. Ρούσος. Την κάμερα, πάλι καλά που έχουμε και βοηθούς. Μήπως θες να λάβεις την κάμερα, Σταύρο. Φεύγεις. Ρούσος δεν περνάει, πολύ δύσκολη πάσα. Την κάμερα, Λόντος, έχουμε φάουλ στον εφηδιασμό στην προσπάθεια να κάνει drive. Είναι σκληρά, ε. Προσπάθησε να σταματήσει την πάση. Ποιος είναι ο Αντωνάκης? Ο Ξανθούλης. Ο Ξανθούλης, ο Ρούσος με το 88. Ο Ελλάδος άρχισε το μπέρδεψε. Μπέρδεψε. Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια. Λόντες, για βολές. Μία σημεία προσπάθει. Δεύτερη βολή. Άστοχη επιθετικό πάλι για τους Λύκους, Δεβές, εύκολο καλάθι. Δεν μπορούν να ελέγξουν τα rebound του Πόλο. Και οι Λύκοι βάλανε πίσω το παιχνίδι με στη ρακέτα και βρίσκουν σκορ. Νάος Αγόπουλος, βρίσκει το Ρούσο. Ρούσος άλλη με απαρακεντευμένη πάσα που δεν περνάει. Κόβεται και μπάλανε πάλι για τους Πόλο. Έχουμε 12 δευτερόλεπτα για την οργάνωση της επίθεσης. Όχι, μπάλα δεν πέρασε ποτέ. Άλλο ένα λάθος στην επίθεση στον Πόλο και ο Λόντος μόνος του σκοράρει χωρίς φαουλενδιετές. 23-11, ξεφεύγουν στους 12 εδώ οι Λίγοι. Παίξαν πιεστικές άμυνες, υποχρεώσαν σε λάθη τους Πόλο. Βγάλαν γόντρες, πήραν επιθετικά rebound και πήραν μια διαφορά αυτή τη στιγμή ασφαλείας. 12. Ο Αντεμισάρης θα δώσει για τον Γεωργακούδη από μέση απόσταση σουτ άστοχο. Πάνω το Καφούρος είναι καταπληκτικό σήμερα. Βρίσκεται στο παντού με το 12 του Λίγου. Λόντος πολύ ωραία ελεύθερο σουτάρι. Άστοχο. Αποστόλου όμως επιθετικό rebound και άστοχη βολή. Άστοχο το σουτ του κάτω τρακέτου Αποστόλου. Πάλι όμως δεν κατάφερα να λήξει το rebound του Πόλο. Και άλλη επίθεση για τους Λίγου. Παρόλο που δεν είναι εύστοχοι, έχουν καταφέρει και βρει σκοράρισμα με τις έξτρα επιθέσεις. Καφούρος. Λόντος. Τελβές. Εν τω μεταξύ έχει μπει και το 15. Καφούρος από μέσα από στο άστοχος. Ρούσος στο επιθετικό rebound. Οι Πόλο βρήκανε αμυντικό rebound. Αμυντικό rebound, όχι επιθετικό, από τον Ρούσο, από τον άστο τους. Ο οποίος ψάχνει προγνωσμένα πάσα, τη βρίσκει στο Σαββόπουλο. Θα έρθει να κάνει και αυτός εξεζητημένη πάσα. Σταματάει επίσης ο Φιλίκος με πόδια όμως, οπότε έχουμε μπάλα πάλι για τους Πόλου. Σαββόπουλος στην επαναφορά, για τον Μπαρμπαλιά, το μέγιστο, τον Τιτάνα με αριστερή τρίπλα, δεξιά τρίπλα τώρα, προσπαθεί να βρει διάδρομο να απειλήσει, προσπαθεί να παίξει pick and roll με τον Σαββόπουλο, δεν του βγαίνει καθόλου. Λόντος στον εφηδιασμό, άλλο ένα καλάθι στην κόντρα για τους Πόλου. Εδώ πέρα ξέφυγε το μάτι του 14. Time out. 25-11, 4-31 πριν το τέλος του χρόνου. Γεια σου Σταύρο. Τα βιβλιά. Τροφή εδώ στο κλειστό κήπεδο της Σαντορίνης. 25-11. Μπροστά η Λύκη. Πήρανε την απαραίτητη διαφορά ασφαλείας για να μπορούν να παίξουν ελεύθερα τώρα χωρίς άγχος. Ρούσος. Μπορεί να κατεβάσει, πιέζουν πάλι η Λύκη εδώ, βλέπετε στον Άσο. Σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού τους. Σαββόπουλο. Να η μπάλα κάτω από τη ρακέτα. Διαρκώς προσπαθούν να περάσουν την μπάλα κάτω από τη ρακέτα η Πόλο. Εκεί βρίσκουν σκοράρισμα. Έτσι τώρα με τον Γεωργακούδη που πήρε ωραία assist. Τελείωσε τη φάση ο Αποστόλου από μέση απόσταση. Έξω εδώ έχουμε αμυντικό rebound. Λάθος. Πολλά λάθη για τους Πόλους στις πάσες. Ο Καφούρος δεν μπορεί να σκοράρει όμως, έχει κάνει τα πάντα, έχει πάρει rebound, έχει κλέψει. Έχει προσφέρει ηρεμία στην ομάδα, παρόλα αυτά δεν βρίσκει σκοράρισμα.
Ο Άρης παραδέχθηκε, παραδέχθηκε τη διαιτησία. Ναι. Πρέπει να πάρει βραβείο fair play εδώ πέρα ο Άρης. Fair play της χρονιάς. Δεν περνάει η μπάλα στο Δεβέξ και είναι τα λάθη Λίκη. Χαλαρός ανήσυχος εδώ πέρα, Σαββόπουλος. Εδώ θα κάνει ένα λάθος Σαββόπουλος. Πολλά λάθη, πολλά λάθη. Πόλο είναι... Δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουν χάσει το momentum του παιχνιδιού τελείως. Έχουμε 3-29-25-13 το σκορ, συν 12 η Λίκη. Χρειάζεται να βρουν ηρεμία στο παιχνίδι του Πόλο για να επιστρέψουν. Δίνουν πολύ εύκολα την μπάλα στον αντίπαλο. Παιδιά, έχουμε δύο βολές, στείλετε, ο Λόντος. Πρώτη, Δογάρη. Ωραίο στυλ, αλλά η μπάλα δεν πήγε. Θα είναι μέσα η δεύτερη. Για να δούμε, ο Λόντος. Μέσα, φοβερός ο Βαλάτης. Με καταπληκτικές προβλέψεις. Πολλά φάουλ μέχρι στιγμής για τους Πόλο. Θα μετρήσω. 5-10-12 φάουλ έχουν καταφέρει και έχουν κάνει σε 17 λεπτά παιχνιδιού. Παίζουν πάρα πολύ δυνατά. Το θέλουν το παιχνίδι. Θα δώσουν το μάξιμο των δυνατοτήτων τους για να... Ο Ρούσος. Όλη την προσπάθεια προτίμησε να μην κάνει καμία πάσα. Έκανε φάουλ στο τέλος. Να, η Λίκη επιθετική και πιεστική. Υποχρεώνουν σε γρήγορες και λάθος επιθέσεις του Πόλο. Αδυνατούν να βρουν εύκολο σκοράρισμα. 26-13 στους 13 και πάλι βολές για τους Λίκους που έχουν σουτάρει πάρα πολλές βολές στη δεύτερη περίοδο. Σειρά του Αποστόλου, βγάζουμε. Έχουμε προβλήματα στο διάγραμμα του Αποστόλου. Μία θα βάλει. Μία θα βάλει. Η πρώτη δεν είναι μέσα. Καμία λέει ο Γιάννης. Μία δεν βάλει το παιδί. Ο Γιάννης δίνει όλα τα λεφτά στο... Αλλά είναι πολύ καλό. Κάτω. Κι όμως ένα στα δύο Αποστόλου. Στέλνει κουβά όλη την κερκίδα. Είπε ο Σοκράτης μία, αλλά δεν τον άκουσε κανένας. Αντεμισάρης, κατεβάζει, για να δούμε. Έχουμε πάσα δύσκολα, πάλι λάθος. Λέβη, πολύ ωραία. Ξέρα, διάβασε την πάση. Δεν τελείωσε όμως. Μεγαλάθη. Και πάλι ο Αντεμισάρης. Γυρνάει την μπάλα για τον... Τελειφόν δεν επιστρέφει μπάλα στον Αντεμισάρη. Ρούσος. Πατά να βρει... Χώρο να βρει μια δίσδυση. Φάουλ έχουμε από το Διανόπουλο. Μπήκε τώρα στη δεύτερη περίοδο. Λοιπόν, Μελιχούρτης για τον Αντεμισάρη. Σουτάρι, αστοχή. Γεωργακούδης στο επιθετικό. Περνάει πάλι για τον Αντεμισάρη, δεν κατάφερε, ήταν μια ωραία πάσα από τον Γκουμιτσέλη, όμως δεν πέρασε ποτέ στα χέρια. Γλίστριψε μπάλα, έφυγε. Οπότε άλλη μια χαμένη επίθεση, άλλο ένα λάθος για τους Πόλο. 27-13, έχουμε time out, θα τα πούμε σε λίγο. Ράνε οι κόρνες εδώ από τη γραμματεία. Επιστρέφουμε για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 2-38 έχουμε, 27-13 μπροστά η Λίκη. Λοιπόν, επαναφορά έχω από τον Καφούριο, είναι μόνος του, να δω που θα κάνει πάση στο Καβαλά, δίδος. Βρήκε το Μιτσέα, εύκολη πάσα. Μιτσέας κατεβαίνει, κανείς δεν μαρκάρει, απροβλημάτισε κατεβαίνει μπάλα για τους Λίκους. Ξεκούραστα, δεν χρειάζεται να κάνει να τρέξουνε. Καφούρος, Αποστόλου, γρήγορα, εδώ έχουμε περιστροφή της μπάλας. Βρίσκουν ωραία, πολύ ωραία επίθεση για τους Λίκους. Ο Μιτσέας δυστυχώς δεν το βαλέθηκε, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια από την ομάδα των Λίκων. Η μπάλα θα φτάσει στον Μελιχούρτη. Τελεσάρτη θα την απειλήσει ξανά με Λιχούρτης. Ναι, καλάθι 27-14. Γύρισε εδώ λίγο η μπάλα για τους Πόλο και βρήκαν το καλάθι που χρειαζόντουσαν. Αποστόλου. Καφούρος. Γιαννόπουλος. Απειλή. Μητσέας. Γιαννόπουλος. Ξανά Μητσέας. Αποστόλου από μέσα απόσταση πάλι από το ίδιο σημείο όπως πριν. Πάλι η μπάλα μας δεν του κάνει το χατήρι. Ήταν ωραίο σουτ. Και κατεβάζει την μπάλα ο Γεωργακούδης. Να, από μέσα απόσταση για ένα ελεύθερο σουτ, βήματα καθαρά εδώ πέρα. Κρίμα γιατί ήταν μόνος του ο Κουμιτζέλης.
αλλαγές για τις δύο ομάδες. Για την Αποστόλη Μπένα Λόντιους, ο Αντεμισάρης του Κουρούσου. Ο Γαβαλάς κάνει πλάκα εδώ με τους παίκτες των λίγων, βλέπετε. Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος, μοιράζει τον Καφούρο. Καφούρος. Εδώ έχουμε την είσοδο του νούμερο 5. Το έχουμε και δύσκολο όνομα εδώ, Δεμπερδεμίδης. Δεμπερδεμίδης, λοιπόν, με μπάλα φτάνει στο Γιαννόπουλο από την κορυφή για 3, άστοχος Ρούσος. Το rebound, δεν τρέχουν εδώ οι Πόλο. Αντίθετα πιέζουν οι Λίκοι, συνέχεια στην μπάλα. Δημιουργούν πρόβλημα στο κατέβασμα του μπάλα στο Πόλο. Αντεμιχάρης. Με το 20, από μέσα απόσταση. Η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι, Καφούρος προσπαθεί να βγάλει μια κόντρα. Θα γυρίσει από την απέναντι γωνία στο Μιτσέα, στο Λόντο. Φάουλ. Άλλο ένα φάουλ για τους Πόλο. Πάλι βολές για τους Λύκους. Έχουμε και φωτογράφους να ξέρετε εδώ πέρα. Σέλφι και τέτοια, γίνεται χαμός. Α, ωραία. Δύο βολές για το Λόντο, παιδιά, έχουμε προβλέψει. Βαρέθηκε να πηγαίνει κουβά η κερκίδα και ούτε πρόβλεψε. Δεν είναι μία στις δύο, για να δούμε. Πρώτη άστοχη. Α, υπάρχει και η κουβέντα της κερκίδας με τον Πάντιο τον Πόλο. Βλέπετε, σοβαρό παιχνίδι. Ρωτάνε μάλλον τα σουβλάκια να ανοιχτά. Άστοχη και η δεύτερη, πάλι κουβά για την κερκίδα. Καφούρος όμως έχει κάνει τα πάντα, παιδιά. Έχει πάρει επιθετικά, έχει πάρει αμυντικά, έχει κλέψει, έχει πιέσει. Το σκορ του λείπει. Σκοράρισμα. Πάλι για τους Λύκους η μπάλα. Άδουμε Λόντος. Ωραία η reverse. Και βρίσκει με εξαιρετική πάσα το Γιαννόπουλο, ο οποίος για δεύτερη φορά είναι άστοχος. Έχει κάτι στην περιφέρεια και περιμένει να φτάρει. Έξυπνο το παιχνίδι για το Γιαννόπουλο, ξεκούραστο. Και τώρα με το 4 ο Γιωργακούδης. Μπάλα φτάνει στο... Ξανά Γιωργακούδης, Γιωργακούδης. Στο τρίποντο σε μια θέση που δεν ξέρω αν μπορεί να απειλήσει από εκεί. Airball. Airball, άλλη μια άσχηση επίθεση για τον Πόλο. 2-1-2-2. Εξαιρετική κίνηση και προσπάθεια από το δύσκολο όνομα Δεμπερδεμίδη. 29-15 έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Επαναλαμβάνω, 29-15 λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στους 14 οι Λύκοι φαίνεται να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το ποιος είναι κυρίαρχος. 29-15. Επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είμαστε, επιστροφή για δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα θα κατεβάσουν οι Λύκοι. Θα έχουν την πρώτη επίθεση, δεύτερη ημίχρονο. Η κερκίδα δυστυχώς έφυγε, θα είμαι μόνος μου. Ελπίζω να μην ξεχνάω να γυρνάω την κάμερα, παιδιά. Κάτι να έμαθα στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, έχουμε Λύκους με Βεβέ Καφούρο, Μιτσέας Λόντος και, το... και ο Δεμπερδεμίδης. Ενώ οι Πόλο κατεβαίνουν με τον Γιωργακούδη, τον Σαββόπουλο, τον Αντεμισάρης με το 20, ο Ρούσος και ο Άρης ο Αντεμισάρης με 0. Να, η πρώτη επίπεση λοιπόν με δεύτερο μικρόνο, Καφούρος, drive. Oh. Πάσα πίσω από μέσα, άστοχος ο Μιτσέας. Πάλι επιθετικό για τους Λύκους. Κρίμα. Πόλο χάνουν πολλές ευκαιρίες σήμερα, η Λύκη είναι άστοχη. Δεμπερδεμίδης. Μπάλα περνάει πάνω από το Στεφάνη. Το είπε ο αμυντικό rebound για τον Γιουργακούδη. Σαββόπουλος. Γυρνάει γρήγορα μπάλα, έχουμε ευκαιρία, έχουμε διασμού εδώ πέρα. Άστοχο της Μιτσάβης, Γιουργακούδης. Επιθετικό rebound. Δεν απειλεί, κροτάει την μπάλα. Δεν εκμεταλλεύονται εδώ την γιατί άμυνα των Λύκων. Άστος το Άρης ο Δημητσάρης. Δεμπερδεμίδης με το 5. Καφούρος. Μια πάσα μόνο στον Δεμπερδεμίδης. Καλά θες. Διευρύνεται η διαφορά και η απόσταση των δύο ομάδων 31-15 στους 16. Κατεβάζει ο Αντεμισάρης. Αλλά αυτός είναι ο Άρης. Τόση ώρα να πω τα λέω. Όχι. Ο Άρης είναι ο Άρης Ρούσος. Παίρνει μπάλα σε ένα σημείο που είναι δύσκολο να απειλήσει κατά τη ρακέτα. Εδώ αυτός είναι ο Άρης με το 0. Πασάρι για τον Σαββόπουλο. Σαββόπουλος ξανά για 3. Να ο Σαββόπουλος εκτελεί από τη γραμμή των 6-25 σήμερα.
Ωασί, το σούτ του Σαββόπουλου για τους Πόλο που βρίσκουν σκορ. Λόντος με το 4. Γυρνάει για το Μητσέα. Καφούρος. Μητσέα στην κορυφή. Ψάχνει πάσα. Μόνος στα αριστερά ο Λόντος. Άστοχος. Άστοχη σήμερα η Λίκη. Πολύ πρέπει να σταματήσουν να κάνουν λάθη όπως εδώ πέρα. Για το Σαββόπουλο. Καφούρος μόνος, το ελεύθερος. Κοιτάξτε πώς αφήνουν οι Πόλο τους λύκους να σουτάρουν. Είναι μέσα. Είναι μέσα για τον Καφούρο, σκοράρει κιόλας πια. Πόλο επιτρέπουν στους λύκους να βαράνε ελεύθερα και ξεκούραστα. Για να δούμε τώρα ο Αντεμισάρης. Πολλές τρίπες που θα είναι διασπάσει, κάνει μια καταπληκτική πάσα. Όχι, δεν μπήκε το καλάθι. Έχουμε δύο βολές όμως για τον Γιώργο Ακούδη. Ποιος πήρε μια εξαιρετική πάσα από τον Αντεμισάρη με το 20. Αδέρφια Αντεμισάριδες. Πρώτη βολή για τον Γιώργο Ακούδη. Μέσα. Nothing but net. Μέχρι εδώ ακούστηκε το χλάτς από τη βολή του Γιώργου Ακούδη. Άστοχη δυστυχώς η δεύτερη, το ματιάσαμε τον άνθρωπο. Δεμπερδενίδης σταματάει την τρίπλα, δίνει για τον Μητσέα. Μητσέας δίνει για τον Λόντο. Ο Λόντος πάλι μόνο στο Καφούρος, φαίνεται να είναι ζεστός για να δούμε. Όντως, ο Καφούρος του διεκδικεί το τίτλο του MVP, έχει κάνει τα πάντα μες στο γήπεδο. Ανεβαίνει μπάλα για τον, με τον Αντεμισάρη. Αργούνε πολύ οι Πόλο να κατέβουν. Ακόμα δεν έχουν στηθεί τώρα. Βρίσκουμε οργανωμένη επίθεση. Ρούσος. Σκριν από τον Σαββόπουλο. Μπάλα τελικά φτάνει στον Αντεμισάρη. Δεν δίνει αυτή την μπάλα. Πολλές τρίπλες για τον Πόλο. Πολλές τρίπλες, λίγες πάσες. Άλλη με αβεβιασμένη ενέργεια ενώ πήρε 24 δευτερόλεπτα επίθεσή τους, κατάφερα να πάρω μια βεβαιασμένη ενέργεια. Μπάλα για τους λύκους. Λόντος. Πάσα για το ΔΕΒΕ μόνος του. Συσπυρώνονται όλοι όμως, όλοι πόλοι πάνω στο ΔΕΒΕ με το που παίρνει την μπάλα κάτω ρακέτα. Και δεν του επιτρέπουν να βάλει ένα εύκολο καλάθι. Φάουλ. Φάουλ λοιπόν, δύο βολές για το ΔΕΒΕ. 6.51 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. 37-19 στους συν 18 η διαφορά. Άστοχη πρώτη βολή για το ΔΕΒΕ, ο οποίος είναι άστοχος βολές σήμερα. Α, βλέπετε εδώ είναι και ο νευριασμένος που τις χάνει. Εύστοχη δεύτερη. 38-19, είμαστε στο σκορ double τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Αντεμισάρης προσπαθεί να κατεβάσει. Δυσκολεύεται πάρα πολύ, βλέπετε εδώ την πίεση στην Ιτσέα. Και η μπάλα καταλήγει για τους λίγο, άλλο ένα λάθος στη συλλογή του Πόλο. Μητσέας. Καφούρος. Σαφτάρι. Όχι. Μητσέας. Λόντος. Μόνος του ελεύθερος. Τα βάλαν τώρα Ελίκη και φαίνεται να καθαρίζουν εδώ το παιχνίδι. Για πόση ώρα θα ήταν άστοχη. Ήταν πολύ ελεύθερη από τα σούτ. Όλο τα σούτ λίγο μέχρι στιγμής. 41-19. Time out για τον Πόλο. 6-28 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Θα τα πούμε σε λίγο. Επέστρεψαν οι ομάδες, η μπάλα είναι για τους Πόλο. Και θα κατεβάσει ο Σαββόπουλος αυτή φορά. Για να δούμε αν θα βρουν ορθολογικές επιθέσεις εδώ οι Πόλο. Πιέζουν πάντως τη λήξη, η μπάλα πάρα πολύ. Είναι αλήθεια, άλλο ένα λάθος εδώ, βλέπετε. Προσπαθώντας να παίξουν ένα pick and roll. Όλοι οι λύκοι είχαν κατέβει για επίθεση και από ένα λεπτό καταφέρνει κανένα λάθος εδώ πέρα. Ευκαιρία κόντρα, για να δούμε, θα το εκμεταλλευτούν οι Πόλο Νάγκετς. Δημισάρης, δεν δίνει πάση στα Γιώργο Ακούδης. Δημισάρης έχασε πάλι άλλα ένα λάθος. Μητσέας. Πάσα πίσω από τη μέση. Ο Μπερδεμίδης στα στοχείο, ο Δεβέστε επιθετικό και καλάθι. 43-19. Σαββόπουλος τώρα με την μπάλα για να κατεβάσει για τους Πόλο. Λύσει στο πιεστικό άμυνα των λύκων. Εδώ η ενέργεια για τον Αντεμισάρη τον Άρη. Προσπαθεί με ένα ωραίο σουτ. Αστοχή όμως και το rebound. Κανάλι τον Καφούρο.
μια πολύ καλή πάσα για τον Μιτσέα. Ο Μιτσέας ένα δεξί lay-up, εύστοχο κι αυτό. 45-19. Σαρωτική στην τρίτη περίοδο η Λίκη. Όντας εύστοχη και με πολύ καλή άμυνα. Ο Ρούσος θα δώσει για τον Σαββόπουλο. Ο Σαββόπουλος για τον Αντεμισάρη. Ξανά για τα αδέρφια εδώ που συνεννοιούνται. Μια ενέργεια κάτω από τη ρακέτα που είμαστε στην άστοχη. Και λόγος προσπαθεί να βρει σκορ. Πάσα για τον Μιτσέα. Άστοχος πάλι το rebound ο Δεβές. 47-19. Και μεγαλώνει το σκορ. Καθαρίζουν το παιχνίδι εδώ πέρα οι Λύκοι. Με μια διαφορά των 28 πόντων, 47-19. Δεν ήταν αδύνατο να γυρίσει το μάτσο, όμως είχαμε μια καταπληκτική πάσα εδώ πέρα του Ρούσου, μέσα στη ρακέτα για τον Αντεμισάρη. Πήραμε το φάουλ. Δεν ξέρω αν έχουν δώσει βολές οι διαιτητές. Εν τω μεταξύ θα βγει ο Αντεμισάριος με το 20 και θα περάσει στη θέση του ο Μελιχούρτης. Ενώ Άρης Αντεμισάρης με το 0 θα επιχειρήσει την πρώτη του βολή. Είναι άστοχη. Κανείς δεν πάει για την μπάλα. Να αφήσαν τον Σαββόπουλο να κυλήσει αργά για βασανιστικά. Δεύτερη βολή εδώ για τον Αντεμισάρη. Μέσα. 47-20. Μιτσέας. Μιτσέας κατεβάζει. Δεβές. Πολύ καλή άμυνα εδώ πέρα από τον Γιώργο Ακούδη. Σαββόπουλος, ωραία η πάσα, είναι μόνο στο ψηλός εδώ, δεν έχει αντίπαλο φυσικά. Και κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν εδώ οι Πόλο, με τον ψηλό που είναι γρήγορος και τελειώνει εξαιρετικά τη φάση στην κόντρα. Ήταν ωραία πάσα. Ένα καλάθι, 47-22. Μιτσέας. Βεβές. Παθεί να ρολάρει πάνω στο κορμί του Γιώργο Ακούδη και έχουμε φάουλ. Δεν φάνηκε να κάνει κάτι επιλείψιμο εδώ ο Γιώργο Ακούδης. Επαναφορά από τον Μιτσέα. Κάτω του Αποστόλου, Μιτσέας, ελεύθερο τρίποντο. Την άσπρα φορά, πάλι επιθετικό από το Δεβέ, έχει μονοπολίσει τα επιθετικά rebound. Δεβές. Δεβές, φάουλ, αμυντικό επιθετικό δίνει ο Γαβαλάς. Επιθετικό φάουλ πάνω στο Δεβέ και μπάλα για τους Πόλο Νάγκητς. Τρίτο φάουλ για το Δεβέ. Λοιπόν, Ρούσος. Ρούσος πιέζει ο Αποστόλου. Άλλη μια λάθος πάσα, ο Δημισάρης όμως διεκδικεί. Συγγνώμη για την κάμερα. Λόντος πιέζουν το υπόλο, φάουλ. Προσπάθησαν να πιέσουν να αναγκάσουν σε ένα λάθος εδώ τους λίγους. Κάνουν άλλο ένα φάουλ εδώ. Πολωνάκια της κυμπάλα είναι για τους λίγους. Με τον Λόντο για τον Αποστόλου. Ο Ρούσος προσπαθεί να πιέσει. Αναγκάζει τον Αποστόλου σε γρήγορη επιστροφή στο Λόντο. Λάθος για τον Μιτσέα. Εξακολουθεί όμως να έχει την μπάλα. Έχει πλάτη τον Αντεμισάρη. Πολύ δυνατός ο Μιτσέας. Βρήκε σουτ. Παρατραβηγμένο όμως. Τώρα θα παίξει ένας εναντίον ενός. Να του ο Σαββόπουλος. Κατεβάζει ωραία την μπάλα. Βρίσκει πάση στον Γιώργο Ακούδη. Ο Γιώργο Ακούδη θα κάνει τον drive. Άστοχος ο Γιώργο Ακούδη. Προσπάθεια αφνιδιασμού, Λόντος στη γωνία πιέζεται από τον Μελιχούρτη και ο Φογαβαλάς δίνει φάουλ κάτω, δεν έχουν βολές, άμα είδα καλά. Στην επαναφορά ο Αποστόλου, Λόντος, οι τρίπλες. Βρίσκει διάδρομο, lay-up, δεξί lay-up μέσα. Βρήκε χώρο. Κατάφερε να σπάσει την πολύ σφιχτή άμυνα τον Πόλο. Με στη ρακέτα, Σαββόπουλος εδώ πέρα εξαιρετικά περνάει μέσα από δύο παίχτες. Δίνει για τον Αντεμισάρη, ξανά Σαββόπουλος. Την μπάλα όμως το δοκάρι, δυστυχώς επιθετικό από τον ίδιο. Την μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Εξαιρετική προσπάθεια Σαββόπουλος μόνος του εδώ πέρα. Έπαιξε το 1-2
με τον Αντεμισάρη, πήρε την μπάλα από τη ρακέτα της ομάδας του, την έφερε στην επίθεση και κατάφερε με διπλή προσπάθεια να σκοράρει. Λόντος, άλλη μια επίθεση εδώ για τους Λύκους, φάουλ από τον Άρη Αντεμισάρη και έχουμε πολλές. 49-24 το σκορ, βαράει εικόνα της γραμματείας, 49-24 στους συν 25 η Λύκη αυτή τη στιγμή. Έχουμε αλλαγές όμως για τους Πόλο. Μπαίνει μέσα ο Μπαρμπαλιάς και ο Κουμιτζέλης. Μέσα Μητσέας και στις δύο βολές του, 50-24. Σαββόπουλος. Έχει καταφέρει να κατεβάσει σωστά την μπάλα για τους Πόλο. Δυσκολεύονται να κατεβάσει την μπάλα. Εδώ μια τραβημένη προσπάθεια από τον Γιώργο Ακούδη. Είναι άστοχος και ο Λόντος θα οργανώσει μια επίθεση. Αποστόλου. Μάτσο εδώ πέρα ο Δέλ Μπερδεμίδης για τον Λόντο. Παίρνει το σκάνδαλο του Δέλ Μπερδεμίδη. Άστοχος, προσπάθεια για το rebound. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Μελιχούρτη που πήρε το αμυντικό rebound από ένα παίκτη που ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλός του. Ενέργεια, κρίμα εδώ το drive από τον Κουμιτζέλη. Δεν βρήκε σκορ. Αποστόλου, assist. Βεβεδερμίδης, 52-24. Έτσι απλά η Λύκη. Μελιχούρτης, Σαββόπουλος, ψάχνει πάσα για τον Γιώργο Ακούδη. Να, ο Γιώργο Ακούδης είναι πιο κοντό, φυσικά πολύ ωραία παίξαν εδώ το mismatch. Πολύ έξυπνη πάσα του Σαββόπουλου. 52-26. Εδώ ένα παραλίγο λάθος. Κοιμόντουσαν η Λύκη, κοιμόντουσαν και πολύ όμως. Λοιπόν, Λόντος. Λόντος παίρνει το pick and roll. Ωραία, καταπληκτική assist από τον Λόντο. Μητσέας στο καλάτι, δεν αφήνει την ευκαιρία να εκμετάλλευσει. Pick and roll, επίσης Ευρωλίγας εδώ από τους Λύκους. Σαββόπουλος. Γίνει ηρεμία στην μπάλα στον Πόλο. Εδώ αδυνατή λίγο να κάνει την τρίπλα. Πιέζεται πάρα πολύ από τον Δερμίδη. Μπάλα όμως καταλήξει ο Γιουργακούδη. Ο Μιτζέλη σε μια ενέργεια, η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι παρόλο που ήταν πολύ καλό το σουτ, γλυκό. Σε ωραία πορεία. Να το κλέψιμο. Είναι μια φάση που πρέπει να τελειώσει στα 2 δευτερόλεπτα. Τρίποντο, για να δούμε. Ο Γιωργακούδης προτέμησε να χαραμίσει ένα σίγουρο καλάθι για ένα τρίποντο, 54-26. Τέλος της τρίτη περίοδου. Η διαφορά είναι στους συν 28. Εδώ είμαστε, τέταρτη περίοδο για το παιχνίδι των προμητελικών. Λύκη Σαντορίνης, Πόλο Νάγκετς, 54-26. Μια ενέργεια ωραία από τον Αντεμισάρη, κάτω τριακέτα, δεν καταφέρουμε να βρει καλάθι. Μητσέας. Όλο το drive μόνος του, καλάθι, κεφάλι, εξαιρετική ενέργεια από τον Μητσέα, ο οποίος κρατάει την ψυχραιμία του, και το βλέπουμε εδώ να σκοράρει σήμερα πάρα πολύ. Εύσοχη βολή από τον Μητσέα. Ακούραστος. Λοιπόν, Μπαρμπαλιάς. Μπαρμπαλιάς με το ωραίο στυλάκι του. Γυρνάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Αντεμισάρη. Έχουμε ένα deflection. Την μπάλα είναι για τους Πόλο. Αντεμισάρης, Μπαρμπαλιάς. Θα δώσει πάσα για το Μελιχούρτη. Μελιχούρτης προσπαθεί να βρει ένα χώρο να απειλήσει. Δεν τα καταφέρνει. Τέλος επίθεσης. Τέλος επίθεσης. Την μπάλα είναι για τους Λύκους. Καφούρος. Μπεδεμίδη, ξανά Καφούρος.
Μπερδεμίδης, αυτή μας κάνετε ρε παιδιά. Μπερδεμίδης, ωραία. Εξαιρετικό φαουλ εδώ από τον Μπερδεμίδη, τόση ώρα. Το μάτια σαν τον άνθρωπο. Εξαιρετικό φαουλ και η μπάλα για τον Αντεμισάρη στο πλάι. Ψάχνει να βρει μια πάσα. Τον έσωσε ο ψηλός ο διαιτητής. Λοιπόν, επαναφορά από το πλάι, ο Μπαρμπαλιάς ζητάει, Μελιχούρτης κατεβάζει την μπάλα, ωραία, ο Μελιχούρτης κάνει αυτό που χρειάζεται για το σκόλο, Σάρι, ο Δεμισάρης δυσκολεύεται λίγο να λέξει την μπάλα, δίνει στον αδερφό του, έχουμε ακόμα 10 δευτερόλεπτα, ο Άρης Δεμισάρης δίνει για το Μελιχούρτη, πολύ άστοχο το σούτ, δεν πες. Προσπάθεια εφηδιασμού. Να το Δεμπεδερμίδης, θα κάνει λάθος όμως. Μελιχούρτης προσπαθούν για την κόντρα, για να με το σκόλο, είναι 2-2. Πολύ καλή, ωραία ενέργεια του Μελιχούρτη, τελειώνει μόνο στο κυφάσι. Και μειώνει στο 57-28-29. Λόντος. Προσπαθεί να παίξει ένα pick and roll εδώ πέρα με τον Δεμπέ. Δεμισάρης βρίσκει πάσα για τον Μητσέα, στη γωνία καταπληκτική ασίστου. Ο Δεμπεδερμίδης όμως δεν είναι ζεστός, δεν καταφέρει να σκοράρει. Ζητάει και μπάλα κάτω τη ρακέτα. Λόντος. Καταπληκτική πάσα για το ΔΕΒΕ. Off balance shoot κόβεται από τον Άρη Αντεμισάρη, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει και μια ευθυασμό 2-3. Πολύ δυναμικά, η μπάλα θα καταλήξει έξω. Πολύ ωραία ενέργεια το Αντεμισάρη, πάλι εδώ με ένα επιθετικό. Μπαρμπαλιάς από το post με ταμπλό, εξαιρετική προσπάθεια εδώ η Πόλο. Εκμεταλλευτήκαν την ευκαιρία που τους δόθηκε, άρχισαν πολύ λίγοι να επιστρέψουν. Γρήγορα απειλήσανε και σκοράνανε με τον αρχηγό τους και τον πρόεδρο Μπαρμπαλιά. 7-43 για το τέλος, διαφορά στους 27-57-30. Λόντος παίρνει ένα screen. Φάουλ. 7-36 με το πρώτο φάουλ των πόλων για την περίοδο. Καφούρος υποπίεση. Ωραία μην αδελειά τον Αντεμισάρη. Ξεκάθαρο το φάουλ, δεν μπορούσε να κυνηγήσει με τα πόδια ο Κουμιτζέλης και προτίμησε να βάλει τα χέρια να σταματήσει την έφοδο προς τη ρακέτα του Λόντου. Αλλάγες. Ο κύριος Τάμος μας κάνει τη χάρη και βγάζει έξω το Δεμπερδεμίδη. Και η αλλαγή του σκοράρει τρίποντο ανενόχλητος από τη γωνία. Ο κύριος Γιαννόπουλος χωρίς πίεση. Μπαρμπαλιάς προσπαθεί να βρει γρήγορα να τρέξει το ρυθμό. Το κάνουν όντως οι πόλοι, έχουν βρει μπάλα στη ρακέτα. Μια προσπάθεια. Κρίμα, κρίμα για τον Μελιχούρτη, ήταν εξαιρετική προσπάθεια, διεκδίκησε την μπάλα, την κράτησε, την τελείωσε με ωραίο τρόπο. Εδώ δε βέσει, κρίμα που δεν κάρφωσε, ήταν μόνη τη δικιά του μπασκέτα. Πήρε άλλη μία πάσα από τον Λόντου. Ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ και ο Λόντους πόσα assist έχει βγάλει σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Εύκολα ο Καφούρος εδώ. Σαν σε προπόνηση, κλέβει, βάζει καλάθι, είναι απλό το μπάσκετ. 64-30. Μπαρμπαλιάς παίρνοντας το σκρίνο τον Αντεμισάρη. Το πάει όλο το drive, αλλά είναι άσχημο σκρίμα γιατί ήταν ωραία προσπάθεια. Αντεμισάρης. Άστοχο ένα σούτ από το Μελιχούρτη. Αντεμισάρης πάλι, προσπαθεί από το τρίποντο να βρει καλάθι. Όχι, ο Μπαρμπαλιάς πολύ δυναμικά. Στα επιθετικά rebound. Μπάλα όμως θα καταλήξει για τους Λύκους και η επαναφορά για τον Καφούρο στο Μητσέα. Μητσέας στην κορυφή, βγάζουν ένα σύστημα εδώ πέρα οι Λύκοι με scream κάτω από τη ρακέτα. Ο Λόντος όμως θα κάνει ένα airball. Πολύ ωραίο το σύστημα των Λύκων.
Ρούσο Σαββόπουλος. Τριπλάρει την μπάλα, δεν θέλει να τη δώσει. Τώρα τη δίνεις τον Αντεμισάρη και αυτός με τρίπλες πολλές. Ένα drive, ξεσυντημένη ενέργεια, όμως καταφέρει να πάρει το επιθετικό από τον από το ΔΕΒΕ. Κρίμα, ήταν ένα επιθετικό μπροστά στον Γίγαντα. Με ένα αφού που προσπάθησε να τελειώσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε να πει όμως το καλάθι. Ο Λόντος είναι άσπρος και πάλι. Μπάλα για τους Πόλο. Ρούσος. Ρούσος. Ένα σαντζόν όλος. Λάθος, παλεύει ο καημένος ο Ρούσος με τα θηρία. Και να το στο στάτη, σκαλάθι. Θα μπορούσε να σφίξει και πάλι ο διαιτής. Εδώ ο Κουμιτζέλης ευστοχή. Ο Ρούσος πάλεψε με τα θηρία. Γιαννόπουλο και ΔΕΒΕ. Και με τον Καφούρο. Πέντε λεπτά πριν από το τέλος, 64-32 στους 32 πόντους η διαφορά. Έχουμε ακριβώς double score αυτή τη στιγμή. Καφούρος, ΔΕΒΕΣ. Σουτάκι απλό. 66-32. Με το ένα χέρι. Νέο Σαββόπουλο. Προσπαθεί να δώσει ενέργεια στους Πολωνάκες. Με το αριστερό ένα drive είναι άστοχο. Καμπλό και έξω η μπάλα. Ο Λόντος πέρασε drive. Ωραία ενέργεια εφηδιασμού. Μόνος του τελείωσε τη φάση 68-32. Περπατάει εδώ στο κέντρο του γηπέδου. Να ο Τενισάρης. Ξανά στον αδερφό του. Καλάθι 68-34. Ποδοσφαιρικό τρίγωνο εδώ για τους για τους Πόλο. Η κερκίδα επιθυμεί τον Αντρέα. Θα γυρίσει η κάμερα παρακαλώ. Εβές στο πώς. Μητσέα στη γωνία. Γιαννόπουλος. Ίσως υπήρχαν και βήματα εκεί. Λόντος, Δεβές. Για να προσπαθεί να απελήσει από το πώς. Ο Καφούρος περνάει με δεξί και αριστερό. Λέει up. Πολύ ωραία η ενέργεια, αλλά δεν μπήκε το καλάθι. Του μισάρι ο Άρης το rebound. Σαββόπουλος χάνει δυστυχώς εδώ πέρα. Ο Λόντος ένα εναντίον ενός. Εξαιρετική ενέργεια. Καλάθι, φανταστική ενέργεια από τον Λόντο. Έχει τελειώσει τους τελευταίους εμφυδιασμούς με προσωπικές ενέργειες. Yeah. 70-34, 3 και 27 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Σε κάθαρη νίκη των λίγων. Θέλανε μία περίοδο για να ζεσταθούν και να δείξουν τα δόντια τους στη δεύτερη περίοδο. Το σκορ συνέχεια με διαφορά ανεβαίνει. 70-34. Αξιόμαχοι πολύ εδώ. Οι Πόλο δώσανε τα πάντα μέσα στο παιχνίδι. Τα είχαν βγάλει πολύ ενέργεια. Προσπαθήσαν να ελέγξουν τους λύκους μέσα στην άμυνά τους. Τους επιτρέψανε να σουτάρουν ελεύθερα σουτ. Να εδώ Σαββόπουλος, άλλο ένα τρίποντο. Νομίζω είναι τρία τα τρίποντα για τον Σαββόπουλο. Ωας πραγματικά στο σκοράρισμα των Πόλο Νάγκετς. Όπως λέγαμε, επιτρέψανε πολλά ελεύθερα σουτ στους λύκους. Για μια περίοδο που οι λύκοι ήταν πάρα πολύ άστοχοι. Αυτό τους έδωσε την δυνατότητα στους Πόλο Νάγκετς να είναι κοντά στο σκορ. Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος για τρεις. Αλλά από τη στιγμή που πήραν μπροστά οι Λύκοι και σκοράρανε και παίξανε σωστές άμυνες, κλέψανε, πιέσαν πάρα πολύ την μπάλα, δημιουργήσαν πολλά συνθήκες λάθος, πολλές συνθήκες λάθος για τους. Με τους Πόλο Νάγκετς, εκεί πέρα κάπου το παιχνίδι τελείωσε. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά όλα προσπαθούν να παίξουν. Ωραία ενέργεια εδώ για τους Πόλο. Κανείς δεν έχει καταλήξει το παιχνίδι. Είναι το η Κυριακή μας, είναι η διασκέδασή μας ασχέτως σκορ και τι συμβαίνει μες στο γήπεδο. Έχουμε αστόρια για να περάσουμε καλά. Οπότε, παρόλο που το σκορ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο... Wow, αυτή τη στιγμή είμαστε 36 πόντους διαφορά, 73-37. Και οι δύο ομάδες παίζουν με εξαιρετική ενέργεια, ευχαριστούνται το παιχνίδι. Χωρίς εντάσεις. Εξαιρετική πάσα εδώ για τον Αντεμισάρη, Μικέλης. Γιουρακούδης, κατέληξε μπάλα στο Γιουρακούδη, κάτω πέρα και τα καλάθια. Είναι, παιδιά, η ασίστη ήταν ξεκάθαρα του Αντεμισάρη. Να το πούμε αυτό. Χρεώνεται στο Αντεμισάρη, στο 0, στο νούμερο 0 η ασίστη, παρακαλώ. Εσείς που καταγράφετε στα στατιστικά εκεί στο μπασκετάκι. Εξαιρετική προσπάθεια του Γιουρακούδη, όμως δεν πήρε ούτε φάουλ ούτε καλάθι. Ο Δεβές ξεχύνεται. Ξεχύνεται στον εφηδιασμό. Λόντος. Ο Ρούσος
τρύπωσε εκεί μέσα στο κορμί και κατάφερε και του κλειφθεί την μπάλα, φοβερό. Κιμικέλης, Ρούσος, από μέσα απόσταση νομίζω να είμαι καλάθι. Αχ, Λόντος Μητσέας. Καφούρος, ελεύθερο σουτ. Σαν σε προπονείς, αστόχησε. Σαββόπουλος εδώ, 2 εναντίον 1. Έρχονται και συμπαίκτες για βοήθεια. Να τους. Με το νούμερο 7 ο Μελιχούρτης δεν καταφέρει όμως. Ένα σουτ αλαπρίδες. Καφούρος κρατάει την μπάλα, 49 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. 75-39. Ο Μητσέας, ένα drive. Με δεξί lay-up, άστοχο, εξαιρετικό rebound από τον ίδιο, όμως πολύ δυνατός ο Μητσέας. Ρούσος. Ρούσος τελειώνει το παιχνίδι, είναι μια επίθεση τελευταία αυτή. Κάνατε μισάρις. Κόβηκε η μπάλα. Να χρεώσουμε και το λάθος, κάνατε μισάρι παρακαλώ. Ωραίο παιχνίδι, παιδιά, μπράβο σας, συγχαρητήρια. 77-39 είναι το τέλος του αγώνα. Οι Λύκοι κατάφεραν να νικήσουν με 38 πόντους διαφορά. Για ένα πόντο δεν είχαμε το double score. Τους Polo Nuggets, οπότε τελειώνει το παιχνίδι, αυτός ο προμητελικός. Συγχαίρονται οι παίχτες μεταξύ τους. Μπράβο παιδιά, καλό μάτς. Καλή σεζόν για τους Polo Nuggets και καλό παιχνίδι στον ημιτελικό για τους Λύκους. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.